Χαίρετε. Καλησπέρα. Θεματάρα. Πώς χτίζεται πάλι η γκρεμισμένη εμπιστοσύνη? Μου γράφει μια φίλη για τις σχέσεις της. Μου είχε γράψει και παλιότερα ότι με το σύντροφό της αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα τα οποία έσπασαν την εμπιστοσύνη της προς εκείνη. Ο άντρας αυτός, ο οποίος είναι διαζευμένος με μεγάλα παιδιά και με την κοπέλα αυτή που μου γράφει έχουν μια σχέση που μετρά 1-2 χρόνια, ίσως και 3, και ήταν μια σχέση βασισμένη στην αλληλοεκτίμηση, στο σεβασμό, στον έρωτα, στην αποδοχή, στα κοινά ενδιαφέροντα, αλλά σχέση από απόσταση. Είχε ένα πρόβλημα, το οποίο το αποκάλυψε στη φίλη του παλαιότερα, ότι ήταν εθισμένος στο να μπαίνει στις διάφορες ιστοσελίδες γνωριμιών και να μιλάει και να φλερτάρει με μηνύματα φλερταριστικά με διάφορες άλλες γυναίκες πέραν της συντρόφου του. Το είχαν αντιμετωπίσει ο ζευγάρι, είχαν χωρίσει για ένα διάστημα και αποφάσισαν να είναι ξανά μετά μαζί, να είναι ξανά μαζί μετά. Η κοπέλα αυτή κάνει ψυχοθεραπεία και είχε ξεκινήσει και αυτός ψυχοθεραπεία. Θέλω να σου γράψω τα νέα μου. Είμαι ακόμη σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι και εμείς περνάμε σε μια άλλη φάση. Τι είδους θα δείξει? Έρχεται και με συναντά αρκετές φορές. Πάω και εγώ και το συναντώ. Εξακολουθεί αυτή η σχέση να είναι απόσταση. Οπότε το πήγαινε, αλλά έχει γίνει κομμάτι μας πλέον. Τον τσάκωσα πριν τα Χριστούγεννα, τις παραμονές της εορτής, να έχει πάλι κάτι εν δυνάμει πονηρά μηνύματα. Ναι, πάλι. Ευτυχώς όχι κάτι πολύ σοβαρό. Το παραδέχτηκε και μου είπε ότι παρότι προσπαθεί να μην κάνει τα ίδια, αυτό ήταν μια υποτροπή. Και βέβαια θα υποτροπίαζε κάποια στιγμή, αφού εγκατέλειψε τη θεραπεία του εδώ και αρκετό καιρό και πίστευε ότι όλα είναι μια χαρά. Όχι, δεν την αφήνουμε τη θεραπεία μας. Οπότε έλαβα δράση. Του είπα ή ψυχοθεραπεία τώρα ή χωρίζουμε. Ή τέλος οριστικά και αμετάκλητα. Δεν έχει για μένα κανένα νόημα να κάνω την οποιαδήποτε προσπάθεια για σχέση, εάν εκείνος είναι όποτε του καπνίσει αλλού. Και μάντεψε. Αμέσως την επόμενη μέρα είχε το πρώτο του ραντεβού με μια νέα θεραπεύτρια. Φαίνεται ότι βρήκα μια καλή θεραπεύτρια, τη γνώρισα και εγώ γιατί είχαμε και μια σύντομη θεραπεία ζευγαριού. Και βασικά φαίνεται ότι και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να βοηθηθεί. Ένα ερώτημα, αν θα ήθελες να το συζητήσεις σε κάποια από τα επόμενα βιντεάκια σου, είναι πώς χτίζεται πάλι η γκρεμισμένη εμπιστοσύνη? Μετά από το πρώτο γερό σοκ με την αποκάλυψη ερωτικών μηνυμάτων που γνωρίζεις, γιατί σου τα είχα στείλει και την πρώτη μου επιστολή και τις δύο επιτροπές που εγώ γνωρίζω σήμερα, πώς μπορεί να ξαναχτιστεί η χαμένη εμπιστοσύνη? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Και πότε πρέπει κανείς να παίρνει την απόφαση ότι ως εδώ ήταν? Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η γνώμη σου, αν ήθελες να ασχοληθείς με το θέμα. Ναι, θέλω να ασχοληθώ με το θέμα και το κάνω. Μιλάμε για έναν άνδρα, ο οποίος έχει εθισμό στο να φλερτάρει με άλλες γυναίκες. Τον είχε τον εθισμό προτού γνωρίσει την τωρινή του σύντροφο. Κατά το διάστημα της ερωτικής του σχέσης τον έπιασε η κοπέλα. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αυτό τον εθισμό. Αποφάσισε να κάνει θεραπεία. Ζήτησε παράταση, ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Και είχε μέχρι τώρα δύο υποτροπές που γνωρίζει η κοπέλα. Λέει, μπορεί να είχα και άλλες που να μην γνωρίζω. Και πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη? Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα να ξαναχτιστεί εμπιστοσύνη μετά που θα τσακιστεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως μπορεί να γίνει. Και απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, στην περίπτωση αυτή ο άνδρας του ζευγαριού, ο οποίος έχει την τάση να εθίζεται σε φλερταριστικές συζητήσεις με άλλες γυναίκες πέραν της συντρόφου του, να κάνει chatting δηλαδή και texting με άλλες γυναίκες, σαν ένα τρόπο να νιώσει πιο νέος ή να νιώσει επιθυμητός ή να νιώσει παιχνιδιάρικα
ή να ανέβει η αδρεναλίνη του, η ντοπαμίνη του και ξέρω εγώ, ένα είναι εθισμός αυτό το πράγμα. Ένας addict, ένας εθισμένος, πρέπει να κάνει θεραπεία για πολύ καιρό μέχρι να το ξεπεράσει και όλη του τη ζωή είναι εθισμένος και μπορεί να έχει ξανά υποτροπή. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει να το ξεπεράσει, πρέπει να πάρει πάρα πολύ σοβαρά τη θεραπεία του. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Και η σύντροφός του πρέπει να είναι αυστηρή όπως υπήρξες εσύ τώρα και πρέπει να ήσουν και προηγουμένως αυστηρότερη, ότι χωρίς θεραπεία δεν προχωρώ. Είναι όπως έναν αλκοολικό, ο οποίος χρειάζεται απεξάρτηση από το αλκοόλ, πάει και αρχίζει την απεξάρτηση, κάνει κάποιες συναντήσεις, πάει ξέρω εγώ σε 10, 20, 30 συναντήσεις των ανώνυμων αλκοολικών και μετά λέει εγώ τώρα το κόψω το αλκοόλ, δεν έχω ανάγκη, θα ξαναπάω σε συνάντηση και θα σταματήσω να πηγαίνω. Και μετά κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι πίνει ποτοκρυφά ή ότι κάνει relapses, υποτροπές όπως έγραψες και είσαι στα ελληνικά. Και σου λέει, μα έχω πρόβλημα, μάμα, έχεις πρόβλημα, να πας να κάνεις θεραπεία. Να αναλάβεις με υπευθυνότητα τη θεραπεία σου. Το να είναι κάποιος άνθρωπος εθισμένος σε οτιδήποτε, είτε σε ουσίες, είτε στο αλκοόλ, είτε σε συμπεριφορές, όπως τον εθισμό στο φλερτ που έχει αυτός ο τύπος, αυτός ο άνθρωπος, είναι κάτι που δεν το επιλέγει. Ναι, κάποιοι άνθρωποι έχουμε την τάση για εθισμούς. Είμαι και εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Η οποία είναι γενετική. Είναι κληρονομική. Όταν μιλούσαμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη στο vlog το τελευταίο που κάναμε, είχε μιλήσει ο Χάρης για κάποια γενετικά στοιχεία που δείχνουν για ανθρώπους που έχουν προδιάθεση για εθισμούς. Για θυσμούς στην απιστία στην περίπτωση εκείνη. Κάτι έλεγε με τη βαζοπρεσίνη κλπ. Η προδιάθεση για τους εθισμούς είναι κληρονομική. Γεννιόμαστε κάποιοι από εμάς με προδιάθεση προς εθισμούς. Για παράδειγμα, ο ένας μου παππούς ήταν αλκοολικός και ο άλλος ήταν τσογαδόρος. Και ήταν και οι δύο μανιώτες καπνιστές. Και φαντάζομαι ότι και άλλα μέλη της οικογένειας έχουν τάση προς εθισμούς ή είχαν από παλαιότερα τάση προς εθισμούς. Και εγώ έχω τάση προς εθισμούς. Για πολλά χρόνια υπήρξα εθισμένη στη ζάχαρη. Ενώ ήμουνα διαβητική και δεν το γνώριζα. Είχα εθιστεί όμως. Για κάποια χρόνια υπήρξα εθισμένη στο αλκοόλ. Παρουσιάζω εύκολα εθιστικές συμπεριφορές. Το ξέρω. Το γνωρίζω. Και επειδή το γνωρίζω και επειδή το ξέρω, δεν σταματάω την ψυχοθεραπεία. Και δεν σταματάω να είμαι σε εγρήγορση προκειμένου να μην εμφανίσω κάποιον εθισμό που να κάνει ζημιά και σε μένα αλλά και στους ανθρώπους που αγαπώ. Για παράδειγμα, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικές ουσίες. Ούτε καν τις πιο ελαφριές δεν έχω δοκιμάσει. Και για να καταλάβετε πόση προδιάθεση έχω για τον εθισμό, ξεκίνησα να καπνίζω στα 27 μου. Δεν ξεκίνησα από μικρή. Ξεκίνησα στα 27 μου και από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι δικαιολογία το έχω τάση για θυσμούς και επειδή έχω τάση για θυσμούς θα αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα κάνω τους εθισμούς μου και όποιον πάρει ο χάρος. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να λειτουργεί ελεύθερα και να αφαιθεί, θα πάει να ζήσει μόνος του, να μην έχει καμία σχέση με άλλους ανθρώπους, να μην μπει σε ερωτική σχέση, να μην κάνει παιδιά, να μην αποκτήσει ευθύνες όσον αφορά σε άλλους ανθρώπους, στη σχέση του με άλλους ανθρώπους, και να πίνει ασύστολα, να καπνίζει ασύστολα, να φλερτάρει ασύστολα, να κάνει σεξ ασύστολα, αν ο εθισμός του είναι στο σεξ, και όλα καλά. Για τους άλλους. Για τον ίδιο θα βιώσει τα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να καταπολεμήσεις συντάσεις σου για εθισμούς. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι συνεχή επαναφορά στην πραγματικότητα
του ότι έχεις την τάση να αποφεύγεις τον πόνο κάνοντας κάποιες δραστηριότητες που σε κάνουν παροδικά να νιώθεις καλά. Και η πιο δραστική αντιμετώπιση αυτών των εθισμών είναι η ουσιαστική ενασχόληση με τα ουσιαστικά προβλήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Τι είναι αυτό που πραγματικά με απασχολεί? Τι είναι αυτό που πραγματικά με ρίχνει? Και επειδή με ρίχνει, έχω την ανάγκη να πάω να ασχοληθώ με κάτι εθιστικά. Ξέρω αν κάνουν νόημα αυτά που λέω. Η εμπιστοσύνη ξαναχτίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις όταν δεις ότι το τέρι σου έχει πάρει στα σοβαρά την απεξάρτηση του και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να την επιτύχει. Και η σοβαρότητα κρίνεται κυρίως από την προσήλωση στη θεραπεία και την διάθεση για ψυχοθεραπεία, αλλά και την επιμονή και αιμονή στη ψυχοθεραπεία. Παραμονή στη ψυχοθεραπεία, όχι αιμονή. Να επιμένει να κάνει ψυχοθεραπεία και να παραμένει στη ψυχοθεραπεία. Θα σου πω εσένα προσωπικά που έχω ξανακούσει την ιστορία σου ότι όλα όσα έχετε περάσει όλο αυτό τον καιρό από τη στιγμή που σας έχω φέρει πιο κοντά και από τη στιγμή που έχετε μπει σε άλλη φάση και από τη στιγμή που καταφέρατε να ξεπεράσετε εκείνο το πολύ δύσκολο διάστημα και από τη στιγμή που ο σύντροφος σου πλέον αναγνωρίζει ότι έχει θέμα και αναγνωρίζει ότι κάνει ριλάψες, ότι κάνει υποτροπές, εφόσον παραμείνει στη θεραπεία του σταθερός, τότε άμα με για ένα ικανό χρονικό διάστημα υπάρξει σταθερότητα και νιώσεις συναισθηματική ασφάλεια και βιώσεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει συνειδητοποιήσει τα θέματα του, έχει αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και κάνει τη θεραπεία του συστηματικά, τότε μπορεί να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη, άμα χτιστεί ξανά, μπορεί πάλι να χαλαστεί. Οπότε χρειάζεται πάντοτε όλοι μας να είμαστε σε εγρήγορση, όσοι είμαστε σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, οποιοδήποτε είδους σχέσεις, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μέσα και το στοιχείο της υπευθυνότητας απέναντι στον άλλον άνθρωπο, πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε καλά και να προστατεύουμε τις σχέσεις μας και τους άλλους ανθρώπους από τα δικά μας αείπια, μιλάμε στην Κυπριακή διάλεκτο, από τα δικά μας ελαττώματα και από τα δικά μας πάθη, τα οποία μπορεί να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά μας, το σύζυγο μας, τη γυναίκα μας, το σύντροφο μας, τη σύντροφο μας, τους στενούς μας φίλους, τους ανθρώπους με τους οποίους σχετιζόμαστε. Αν κάποιος θέλει να ζει χωρίς έλεγχο των παρορμήσεων του και χωρίς αυτοσυγκράτηση και χωρίς χειρισμό των θεμάτων των ψυχολογικών, να πάει σε ένα βουνό να ζήσει μόνος του. Ούτε ψυχοθεραπεία να κάνει, ούτε να προσπαθεί τα αίσθηκτά του να τα χαλιναγωγήσει, ούτε τους εσωτερικούς του δαίμονες να τους αντιμετωπίσει, να ζει εκεί πέρα στο βουνό και να είναι ελεύθερος και ωραίος, τι ωραία που ζούμε εδώ στο βουνό. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε και θέλουμε και επιδιώκουμε και θέλουμε τα καλά του να ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο, οφείλουμε να σεβαστούμε εκείνον τον άλλον άνθρωπο τόσο, ώστε να τον προστατεύουμε από τα δικά μας πάθη και τους δικούς μας εθισμούς. Είναι θέμα ευθύνης. Το ίδιο θέμα έχω κάνει σήμερα το μεσημέρι και στο εγγλέζικο το vlog. Λίγο ή πολύ το ίδιο, γιατί δεν μπορώ να πω δύο φορές τα ίδια πράγματα. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας τις απόψεις. Δεν είμαι αρνητική στο στυλ ότι αν κάποιος έχει αποδείξει ότι έχει κάποιο εθισμό, αν αποδειχθεί ότι ο σύντροφός μας έχει κάποιο εθισμό και έχει ξεκινήσει θεραπεία και την έχει παρατήσει και έχει υποτροπή, τον παρατάμε. Αλλά με τους ανθρώπους που έχουν τάση για εθισμούς πρέπει να είμαστε αυστηροί και να βάζουμε όρια. Και οι ίδιοι άνθρωποι εμείς που έχουμε τάση για εθισμούς πρέπει να βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και δεν είναι απαραίτητο ότι αν κάποιος έχει γενετική προδιάθεση για εθισμούς, ότι θα είναι αλκοολικός, θα είναι ναρκωμανής,
θα είναι θυσμένος στο σεξ, θα είναι θυσμένος στην απιστία, θα είναι θυσμένος στο να φλερτάρει με πάρα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα κλπ. Δεν είμαστε μόνο οι γενετικές μας προδιαθέσεις. Είμαστε κυρίως η ελεύθερη ανθρώπινη μας βούληση. Ο κάθε ένας από εμάς ξεκινά τη ζωή του έχοντας κάποιο υλικό που έχει κληρονομήσει, γενετικό υλικό, μαζεύει υλικό μέσα από τη διαπαιδαγώγηση του και μέσα από τις εμπειρίες τις οποίες έχει και έρχεται ως επιστέγασμα ελεύθερη του βούληση και η απόφαση του και η δυναμικότητα του και η αποφασιστικότητα του και η εργατικότητα του, η τεμπελιά του, η ευθυνοφοβία του, η επιπολαιότητά του να τον διαμορφώσει σε αυτό που τελικά θα είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε γενετική προδιάθεση για θυσμούς. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα γονίδια ίσως. Και άμα το σκεφτεί και κάποιος αλλιώς, ένας άνθρωπος που έχει προδιάθεση για εθισμούς μπορεί να εθιστεί σε υγιεινά πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί να εθιστεί εντός εισαγωγικών στο να κάνει επιμελώς την εργασία του. Να μάθει να του δίνει ευχαρίστηση και να του δίνει αυτό το high, αυτό το ανώτερο ευχάριστο συνέστημα, η εκπλήρωση της εργασίας του, η ολοκλήρωση της εργασίας του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ. Γνωρίζοντας από πολύ νεαρή ότι έχω τάση για θυσμούς, έκανα τη δουλειά μου ευχαρίστησή μου, ούτως ώστε να εθίζομαι εντός εγώ στη δουλειά μου και να έχω ένα υγιή εθισμό. Βέβαια εδώ θα έρθει και τη συζήτηση και τι γίνεται όταν γίνεσαι εργασιομανής, γιατί ένας άνθρωπος με τάση προς εθισμούς έχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει εργασιομανής. Εκεί χρειάζεται άλλου είδους αυτοσυγκράτηση και άλλου είδους ψυχοθεραπεία για να μάθεις να βάζεις όρια ακόμη και στις θετικούς εθισμούς και στις θετικές συνήθειες. Η ζωή μας είναι ένας συνεχής αγώνας. Ένας άλλος καλός εθισμός είναι ο εθισμός στον ύπνο και στη ξεκούραση. Να εθιζόμαστε, να συνηθίζουμε, να κοιμόμαστε τουλάχιστον 8 ώρες το 24ωρο. Ένας άλλος πολύ καλός εθισμός είναι ο εθισμός στη γυμναστική και στη φυσική άσκηση, που μπορεί οι άνθρωποι που έχουμε τάση για εθισμούς να οδηγηθούμε, να οδηγήσουμε τον εαυτό μας σε τέτοιου είδους εθισμό. Ή ο εθισμός, ξέρω εγώ, στη δημιουργικότητα ή στην τέχνη, αν είμαστε άνθρωποι που έχουμε δημιουργικότητα και τέχνη. Ή ο εθισμός στην προαγωγή της επιστήμης, αν είμαστε επιστήμονες. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνθρωπο και να τον κάνεις εντελώς διαφορετικό σαν μυαλό από ό,τι είναι, να αλλάξεις το hardware, να αλλάξεις τον τρόπο που είναι χτισμένο το μυαλό του. Μπορεί όμως να αλλάξεις το software, το λογισμικό, δηλαδή να χρησιμοποιείς προς όφελος σου τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό σου. Και αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Άρα φίλοι, αν ο σύντροφος σου, που εξ όσου γνωρίζω, επειδή μου έχεις γράψει και παλιότερα, είναι ευφυής άνθρωπος, και καταλάβει αυτό το πολύ απλό πράγμα που λέω, ότι χρησιμοποιούμε τη δομή του μυαλού μας προς όφελος μας, τότε θα μπορέσει και ο ίδιος να νιώσει πιο δυνατός και να εξελιχθεί και να ωφεληθεί, αλλά και σένα να σου δώσει περισσότερη αίσθηση ασφάλειας. Εξακολουθώ να πιστεύω όμως ότι καθημερινά κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του συντρόφου μας και όσοι έχουμε τάση προς εθισμούς και όσοι δεν έχουμε. Την αγάπη μου σε όλους.